Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες. Για την προετοιμασία ενόψη λοιπόν του πρώτου θερμού διημέρου, μίλησε ο συντονιστής επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για την περιοχή και της Ηπείρου, Κωνσταντίνος Παχίδης. Ο κ. Παχίδης ανέφερε ότι θα έχουμε στη διάθεση όλης της Ηπείρου 30 οχήματα αλλά και ένα αέρια μέσα. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, που όπως είπε είναι καθοριστική, ενώ στάθηκε και στην αναγκαιότητα καθαρισμού των υπαίθριων χώρων από τα χόρτα. Πραγματικά είναι το πρώτο θερμό κύμα που έρχεται και έρχεται λίγο νωρίς. Άγγεια την πυρική περίοδο ξεκινήσει από τις 1 Μαΐου. Είναι οι πρώτες μέρες οι οποίες θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία και αρκετά χαμηλή υγρασία. Γι' αυτό και θέλησα να μεταφέρω στον κόσμο κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά από το κύμα αυτό του κορονοϊού, ο κόσμος προφανώς θα θέλει να βγει έξω και να κάνει και διάφορες εργασίες. Επειδή ακριβώς είμαστε σε ένα λεπτό σημείο και θα πρέπει να προσέξουμε τις εργασίες αυτές, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο όλο να προσέξει τις εργασίες που θα κάνει. Οι εργασίες που θα γίνονται θα πρέπει να γίνονται με προσοχή και με πολλά μέτρα ασφαλείας. Ήδη έχει αναπτυχθεί όλος ο μηχανισμός και είναι το πρώτο τεστ για την θερινή περίοδο που αντιμετωπίζουμε ευτυχώς νωρίς. Πιστεύω να μην έχουμε κάποια προβλήματα. Αν και ο καιρός μέχρι τώρα βοήθησε και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Το πρώτο όμως θερμό κύμα αυτό μας προβληματίζει και θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τα δικά μας τεστ από την πλευρά της υπηρεσίας. Είμαστε στην συνεργασία φυσικά με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, η οποία για φέτος για πρώτη φορά θα μας βοηθήσει και θα έχουμε πέρα από τα επίγεια μέσα και ένα αέρια μέσα για την επιτήρηση όλης της περιοχής της Ηπείρου. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια για την συμβολή αυτή και όχι μόνο, η Πολιτική Προστασία συνεισφέρει στο όλο έργο το οποίο και εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε. Τι δύναμη έχουμε ανεπτυγμένη? Η ένα αέρια επιτήρηση είναι για τα δύσκολα σημεία προφανώς. Από εκεί μετά θα έχουμε στην Περιφέρεια όλοι γύρω στα 30 οχήματα, σύν τους κρόνους και τους επιχειρησιακούς οι οποίοι θα είναι σε όλη τη μέρα έξω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πολύ γρήγορα το συμβάν και να το αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Γιατί λόγω του δύσβατου των περιοχών θα μας δυσκολέψει και τυχόν κατάσβεση αν έχουμε κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις ελέγχους που κάνατε σε σχέση και με τους κοινόχρηστους χώρους και ή και τις ιδιοκτησίες που είναι καταλυμμένες και λόγω της δυσκολίας φαντάζομαι, θα εντάχθηκε το πρόβλημα? Έχουν γίνει τα συντονιστικά, τα απαραίτητα συντονιστικά, τα οποία τα έχουμε επισημάνει όλα. Ο καιρός αυτή τη στιγμή βοηθούσε και δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε αυτό εδώ πέρα, γιατί ακόμα ο κόσμος τώρα θα ξεκινάει τις εργασίες αυτές. Είναι πράσινα τα χόρτα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μέρημνα έτσι ώστε να γίνει ο καθαρισμός των χώρων που έχουμε επισημάνει, για να τα συνέχεια να τα πετάξουν σε ασφαλή σημείο, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια προβλήματα.